Βάλε ένα σωστό τραγούδι. Ένα μπράβο. Στρελάρω τώρα όλους εγώ. Κάτσε. Είναι να μην πάρω ανάποδες. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη. Τώρα ξέρετε, πρέπει να πω. Σε λίγο, μόνο εδώ, η νέα σελίδα για τον Άρη. Αποκλειστικά θα ακούσετε μόνο από εμάς τη νέα σελίδα που ανοίγει ο Άρης. Και αφού περάσουν κανένα δύο ώρες, που θα λέω σε λίγο η νέα σελίδα για τον Άρη, μόνο εδώ, θα πω στο τέλος για τη σελίδα στο YouTube που έχει ανοίξει η ΠΑΕ Άρης. Αλλά δεν μπορώ δύο ώρες το πουλήσω αυτό, ρε φίλε. Πώς το κάνουν οι άλλοι? Για τις μεταγραφές που δεν έρχονται ποτέ, για τους προπονητές που δεν έρχονται ποτέ. Ναι. Καταρχήν, άκου λίγο. Μέχρι την Παρασκευή θα κάτσεις από εκεί. Από τη Δευτέρα θα ρίξεις από εδώ. Μια κάθομαι εγώ εκεί. Μείνα στο μικρόφωνο, στο μικρόφωνο μιλήσω, στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο, καφενείο. Σωστά. Δεύτερον, άκουσε με λίγο. Καθιερώνεται στην εκπομπή αυτό το οποίο κάνεις το βράδυ. Δηλαδή, θα βάλουμε το banner καταρχήν όταν κάνουμε εκπομπή από εκεί. Καθιερώνεται το live Facebook. Επίσης, υποσχόμεθα, είναι και άρχισα τις καινοτομίες εκπομπής. Υποσχόμεθα, πάντα πριν την εκπομπή, με επιμέλεια Νίκου Παπαδόπουλου ή Χρήσανο Τσαλτίδη, ανάλογα θα δούμε, θα έχουμε βίντεο. Τι βίντεο? Βίντεο, θα τους λέμε τι έχει εκπομπή μετά. Τι ρούχα φοράμε και όλα τα υπόλοιπα. Αν τα κάνεις όλα αυτά, θα βάζω μποέμι μόνο μια φορά τη βδομάδα. Αν δεν τα κάνεις αυτά, επιτρέψεις... θα βάζω κάθε μέρα μποεμάρα. Θα μου επιτρέψεις τις μουσικές. Κλείστε το μικρόφωνο. Θα... πάμε. Θα μου επιτρέψεις τις μουσικές να επιμεληθώ. Δεν έχεις κλείσει. Δεν θα με κλείσει γιατί είσαι αδελφός μου, έτσι. Θα μου επιτρέψεις. Έλα, μπράβο Χριστάρα. Να επιμεληθώ. Αλλάζει εγώ σήμερα. Αυτά πες με. Και φίστα έχω. Ρεκιώσει. Ταν, 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 ταν. Σου κάνω ένα CD με συνθήματα. Περίμενε λίγο. All about Aris fans. Θα ανοίξω τώρα το. Από το γιο μου να ακούσει και θα σου βάλω σε λίγο. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του γιου μου. Του Χρήστου. Το οποίο το χορεύει κιόλας. Κάθε φορά. Πόσο χρόνο είναι αυτό? 6. Έχει φτάσει. 6. Εδώ έχει γίνει 26. 27,5. Α, συγγνώμη. Περίμενε λίγο. Θα το βάλω σε λίγο το τραγούδι. Θα σου πω ότι, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, το τραγούδι του Μποέμι μου ζήτησαν αρκετοί να το βάλουμε το πρωί και να αποχαιρετήσουμε με αυτό το Βασίλη Βουρτζούνη. Έτσι το δέχομαι. Δεν κάνω τίποτα τυχαίο, Παπαδόπουλε, πρέπει να το ξέρεις αυτό εδώ και χρόνια. Σωστό. Τίποτα δεν κάνω τυχαία. Σωστό. Και μου το έπανε 2-3 φίλοι. Γιατί πραγματικά φεύγει ένα παιδί, έφυγε ένα παιδί που ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει, πέρα από, το, από, την, από τον οικογενειάρχη τον Βασίλη Βουρτζούνη, τον άνθρωπο που άλλοι γνωρίσαμε περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Ο Άρης έχασε ένα στέλεχος με όλη τη σημασία της λέξης. Και κανένα δυο φίλοι εκεί από το χωριό που ξέραν τον Αριανό Βασίλη και όχι το στέλεχος, όχι τον team manager του Άρη, μου είπαν ότι ο Βασίλης θα χαμογελούσε ακούγοντας τον Βασίλη Μποέμι και τον ύμνο του Άρη. Και γι' αυτό, Χρήστο Κιώση, θα το βάλουμε τώρα ολόκληρο πριν μπούμε στη ροή της εκπομπής. Θα το αφιερώσουμε στο Βασίλη που πλέον μας παρακολουθεί από εκεί ψηλά. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα από τα παιδιά που πάντα ο Άρης θα πρέπει και να τον τιμά, αλλά και να σταθεί δίπλα του. Αυτή η έννοια της οικογένειας του Άρη θα πρέπει να γίνει και πράξη, με στήριξη, ποικιλοτρόπος. Για ρίξε το Βασίλη και μετά βάλουμε το τραγουδάκι για τον δικό μου.
Έτσι! Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, όλοι εσένα φοβούνται γιατί. Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν, πρώτη ομάδα και πιο δυνατή. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, έχεις φιλάθλους που σε αγαπούν. Είναι αριανοί και το έχουν καμάρι και το κεφάλι ψηλά το κρατούν. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Βάλε τώρα και του Χριστάκου και θα κλείσουμε μετά να σοβαρευτεί η εκπομπή μετά τις 5.30. Είπα να σας τονώσω λίγο το οπαδικό σας φρόνημα σήμερα, γενικότερα. Όχι αυτό. Κατάλαβες ποιο λέω. Αυτό είναι. Ναι. Όχι. Δεν είναι αυτό. Άρη, Άρη, νίκησέ τους όλους πάλι. Δείξε τους τη δύναμή σου, το ζητούν οι οπαδοί σου. Άρης Ραβ, έλα. Τα τύμπανα πολέμου σα χτυπάνε. Άνα, μπράβο, αυτό. Παπαδόπουλε, πρέπει να σε βάλω σε mood μάχης. Δείξε, Θόδωρε, τη δύναμή σου. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, για να σε ενημερώσουμε κιόλας, διεξάγεται το ραντεβού στις Ηνωμένες Πολιτείες, of the United States of America, το ραντεβού ανάμεσα στο Θόδωρο Καρυπίδη, στην Ειρήνη Καρυπίδη,
στην Καρυπίδου, όπως θέλετε πείτε. Στον Τόμ ή Θανάση Παπαδόπουλο. Στον Νίκ Σακίεβιτς. Σακίεβιτς ρε φίλε. Άσε μωρέ τώρα προφέρεται άλλο. Σακίεβιτς. Τι είναι Σακί, Σακίεβιτς. Και στο Στάθη Καραντώνη. Αυτή τη στιγμή είναι all together και συζητούν την προοπτική εμπλοκής του Φαντ εξ Αμερικής. Έκανα και ρήμα. Στην ΠΑΕ Άρης. Σε αντίθεση με όσα διαδίδουν πολλοί και διάφοροι, οι οποίοι μπερδεύτηκαν από τα τραχτέρ που έπαιζαν στους σταθμούς που βρίσκονταν και νόμιζαν ότι είναι καλλιεργητές εσωστρέφειας και όχι ρεπορτεράρι, δεν υπάρχει θέμα αντιδικίας ανάμεσα στους δύο. Και αυτό το οποίο προσδοκούν αμφότερες οι πλευρές είναι η συνεργασία, είτε στο minimum, χορηγία δηλαδή, είτε στο maximum, που σημαίνει ένωση των δυνάμεών τους και εμπλοκή είτε εξ ολοκλήρου τον Παπαδόπουλο στην ΠΑΕ, δηλαδή την αγοράσει την ομάδα από τον Καρυπίδη, είτε συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές με ποσοστά μετοχών που θα μοιραστούν αναλόγως, όταν αυτό θα μπορεί να γίνει και νομικά ένα χρόνο περίπου αργότερα από σήμερα. Γιατί για ένα ακόμα χρόνο η μετοχική σύνθεση της ΠΑΕ Άρης, στα χαρτιά τουλάχιστον, δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί όμως βέβαια κάποιος να πάρει από τώρα την ομάδα και το τυπικό κομμάτι να ολοκληρωθεί όταν το επιτρέπουν οι ημερομηνίες. Είναι στο προθάλαμο τώρα, πίνουν ένα. Πώς θα είναι αυτά, ρε. Πριν τις συναντήσεις. Όχι. Πορτατίφ, πώς λέγονται. Πορτατίφ. Αυτά, πίνουν ένα πορτατίφ. Απεριτίφ. Σόπαρ, απεριτίφ λέγονται. Απεριτίφ λέγονται. Νόμιζα ότι λεγόταν πορτατίφ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σιγά-σιγά. Κάτσε, ρε φίλε, τι τελειώσαμε με την ισογραφία. Θα πούμε πολλά περισσότερα μετά τις 5.30 που θα επιστρέψουμε. Έχουμε καλεσμένο μετά τις 5.30. Έχουμε καλεσμένο κιόλας μετά τις 5.30. Θα μιλήσουμε λίγο για Άρη. Θα μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για Αμερική. Τι περιμένουμε από το σημερινό ραντεβού. Τίποτα από την Αμερική. Και πότε θα. Μην βουλάς παπά στο λαό. Υπολογίζεται. Εδώ είναι η εκπομπή της αλήθειας. Τίποτα δεν περιμένουμε και τίποτα δεν υπολογίζουμε. Τώρα συναντιούνται, θα τα πούν όλα αυτοί μόνοι τους. Και πότε μπορούμε να περιμένουμε μέσα στη μέρα πράγματα. Το βράδυ. Όχι στη μέρα. Άλλο μέρα, άλλο βράδυ. Σε τρελάνω, Παπαδόπουλε. Έχει καταλάβει που έχει μπλέξει. Ήδη με έχει τρελάνει, φίλε. Ένα τέταρτο έχουμε στο στούντιο και με έχει. Με έχει τρελάνει. Με έχει τρελάνει. Με έχει τρελάνει ήδη. Τόσα χρόνια. Με έχει τρελάνει ήδη. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν. Όλα είναι έτοιμα για την αλλαγή σελίδα στον Άρη. Στο YouTube. Καλά είναι, φίλε, γιατί να πουλάνε μόνο οι άλλοι παπά. Να τρελαίνουν τον κόσμο. Εμείς δεν πρέπει λίγο να ανεβάσουμε τα νούμερα. Και στο Ρίσιο και στο Βίτσο. Στο Ρίσιο επίσης δεν έχουν αλλάξει τα πάντα και δεν έχουν γκρεμιστεί η τύχη. Πλάκα-πλάκα σήμερα, επειδή έτυχε να πάω και στο γήπεδο. Ναι. Γιατί είχα μια δουλειά. Ναι. Δουλειά στο γήπεδο, τι είχες να κάνεις. Ένα θέμα. Ένα θέμα. Λοιπόν, έχουν μαζέψει και όλο το χώμα. Το μαζέψαν. Αφού σκάψανε το αγωνιστικό χώρο. Το πάνε στο σπίτι του Καρυπίδη. Ήρθαν φορτηγά, το πήραν σχεδόν. Γιατί ξέρεις, ένας άλλος πρόεδρος μιας ομάδας. Ναι. Πήρε το χώμα από το γήπεδο της ομάδας του, έναν που τον είχαν και Θεό κτλ. Ναι. Το πήρε το χώμα και το πήγε σπίτι του. Δυνατός. Και εκτός από το σπίτι το δικό του, το έδειξε σε ένα άλλο σπίτι, θα σου πω άλλη φορά πιανού, συναδέλφου. Τρομερά. Λοιπόν. Γι' αυτό προχθές ένας μου γράφε. Πήγα εγώ, είδα το γήπεδο πριν το ξυλώσω τον καζόν. Χρήσανε, πήγες να πάρεις τον καζόν, να πω άλλο, άλλοι τα κάνουν αυτά.
Πλάκα, πλάκα. Όχι, ρε, θα μπορούσα να πάρω λίγο γκάζο, το βάλω και στην αυλή μου. Έγινε όλο μαζί με το χώμα ένα τώρα. Δεν μπορεί να το λήξει εκεί. Τι λε. Τι λε. Τι λε. Α, πάρω τον γκάζι να τον ρωτήσω που είναι ειδικό. Παναγιώτη. Ήμουν εκεί, ρε φίλε. Πήγα σου λέω πριν. Έβγαλα φωτογραφία το Χρήστο. Ναι. Έγραψε αυτοψία. Αυτοψία. Εν τω μεταξύ είχε 500 διαφορετικά. Με την πίση μέσα στο κήπεδο, είχε 500 διαφορετικά λουλουδάκια και χορταράκια και τέτοια. Ναι, είχε αρκετά. Πάντω πέρα από τι εργασίε του Βικελίδη και πριν πάμε στο διάλειμμα, την Παρασκευή θα υπάρξει και μια ενημέρωση από τον κύριο Παντζαρτζίδη, η εταιρεία του οποίου είχε αναλάβει και το Ρίσο και το Βικελίδη, να μα ενημερώσει στο προπονητικό κέντρο τη ομάδα με τι εργασίε που θα γίνουν, τι έχει γίνει μέχρι στιγμή. Ναι. Θα υπάρχει και φωτογραφικό υλικό μετά σε έχουν γίνει μέχρι στιγμή. Θα πάμε την Παρασκευή στο Ρίσιο, φίλε. Ναι. Για να ενημερωθούμε από τον αρμόδιο τον άνθρωπο που ξέρει καταγγέλω, τι ακριβώς έχει γίνει και τι θα γίνει. Καταγγέλω. Ποιο εδώ έχω φωτογραφία. Ναι. Φωτογραφία. Ο παδός του Άρη. Ναι. Εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Και τι. Και έκλεψε. Έκλεψε ένα κομμάτι από το χλωτάπιτα. Έχω τη φωτογραφία. Ποιος? Έχω και το όνομά του και το επίθετό του. Το γεγονός ότι μου στέλνει φωτογραφίες με το μωρό του, με φανέλες του Άρη, δεν θα το γλιτώσει. Δεν θα το γλιτώσει. Αυτό. Το Βεζέγκο. Τι? Το Βεζέγκο φανέλα. Ποιος είναι? Επειδή φορεί το 14. Το Βεζέγκο φανέλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε για τρία λεπτάκια. Πάμε στο break το πρώτο και επιστρέφουμε με αθλητή του Άρεος καλός εχόντων των πραγμάτων, με ποδοσφαιριστή του Άρεος καλός εχόντων των πραγμάτων, να μας σχολιάζει το πριν και το έπειτα. Break. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 44, τι μου έκλεισε το μικρόφωνο, όχι εντάξει. 44 λεπτάκια, όχι ακόμα. Μετά από τις 5, All About Ars On Air, στον Λίμπερο 107,4, Χρήστος Τσαλτίδης, On Air, Χρήστος Τσαλτίδης, On Air, λοιπόν. On Air. Βεβαίως, δυνάμωσε μου λίγο το 2, το 2. Αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστος και ως τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα, θα πάμε μέχρι και τις 7. Θα ρωτήσω τώρα τον καλεσμένο, να δω ποιον θα επιλέξει. Τι εννοείς? Περίμενε, θα δούμε τώρα. Τι εννοείς ποιον θα επιλέξει? Τον έχουμε? Όχι. Μπάμπη! Ορίστε. Εγώ είμαι ο Χρήσαντος, αυτός είναι ο Νίκος. Εγώ έβαλα Άρη Γλυκιά μου ομάδα μεγάλη και αυτός έβαλε κάτι ροξέτ, μοξέτ. Τι επιλέγεις? Το πρώτο. Το πρώτο. Άκουσε Παπαδόπουλε. Έγινε, φίλε. Έτσι, μπράβο. Μπάμπη Παυλίδης, κυρίες και κύριοι. Σου, Μπάμπη, καλησπέρα. Στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Φυσικά επέλεξε τον Μποέμιο Μπάμπη Παυλίδης. Ναι. Δεν έχει και άλλη επιλογή. Πρέπει να ανανεωθεί το συμβόλαιο, ρε φίλε του παιδιού. Καλά, δεν λέω. Είναι από τους παίχτες που συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες για να πάρουν. Ναι. Ακούσατε το Μπάμπη, άκουσε τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Α, το ρεπορτάζ το λέει. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά, είμαι, μια χαρά. Πού σε βρίσκουμε καταρχήν? Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είμαι. Βρίσκομαι. Στις τελευταίες μέρες δηλαδή, 2-3 μέρες. Περιμένεις εκεί να γυρίσει ο πρόεδρος, να συζητήσετε προφανώς. Εντάξει, ναι. Έχετε κάνει καμιά κουβέντα? Όλοι πιστεύω αυτό περιμένουν. Είχαμε κάνει μια κουβέντα τηλεφωνικά πριν λίγο καιρό, 10-15 μέρες, αλλά αυτό μέχρι εκεί. Μάλιστα. Άρα... Δεν τον έχω απασχολήσει καθόλου. Mm-hmm. Εντάξει, περιμένω, γιατί ξέρω ότι έχει πολλά στο κεφάλι του για αυτό τώρα, αυτόν τον καιρό. Αλλά και εμείς, εντάξει, περιμένουμε να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς το ρεπορτάζ, αυτό που λέει και ο Νίκος, λέει ότι στους περισσότερους έχει πει ότι παιδιά να έρθει και ο προπονητής, να αρχίσουμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά και στις 15 Ιουνίου θα αρχίσουμε να ξεκαθαρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά απ' την άλλη, όπως λες και εσύ, οι ποδοσφαιριστές που δεν έχετε συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν, πρέπει να δείτε τι ακριβώς θα κάνετε, γιατί οι ομάδες κλείνουν τα ρόστερ. Και κάποια από εσάς κιόλας, για να συμπληρώσω αυτό το οποίο λέει ο Χρύσανθος, ανεπίσημα υπάρχουν ποδοσφαιριστές του Άρη που έχουν δεχθεί έτσι ένα φλερτ, να το πω μια κούρση, να το πω. Τι μας νοιάζει, ρε φίλε? Και από άλλες ομάδες. Ναι, για να καταλήξει το γεγονός ότι οι περισσότεροι, ναι, σχεδόν όλοι βασικά, έχουν βάλει ως προτεραιότητα τον Άρη και περιμένουν να δουν τι θα γίνει στην ομάδα. Για τον Μπάμπη είμαι σίγουρος. Καλά, εντάξει, λογικό είναι να υπάρχουν κρούσεις για αυτά, αλλά εντάξει, πρώτος λόγος είναι στον Άρη, πιστεύω και όλοι αυτό σκέφτονται. Νομίζω ότι ο πρώτος κάνει το σωστό, δηλαδή πρώτα περίμενε τον κύριο Ερέρα να έρθει, να αποφασίσει και ο κύριος Ερέρα και ο πρώτος μαζί ποιους παίκτες θέλει και ποιους δεν θέλει και στη συνέχεια
να έρθει σε συζητήσει με τους περισσότερους για να καταλήξουν στο τι θα γίνει στο μέλλον. Και νομίζω, Μπάμπη, επειδή εσύ είσαι και ένας από τους παλιούς της ομάδας πλέον, συμπλήρωσε τον τρίτο σου χρόνο στον Άρη και έχεις ζήσει και εσύ και Β' Εθνική, δύσκολες καταστάσεις. Εσείς που ήσασταν και από πέρυσι ή από πρόπερσι, έχετε και ένα λόγο παραπάνω για να περιμένετε και να δείτε τι θα γίνει? Γιατί αυτό περιμένατε πλέον, τον Άρη στη Super League. Καλά, εντάξει, όποιος ήρθε στην ομάδα νομίζω ότι ήρθε για να παίξει με τον Άρη Super League. Ναι. Εγώ έζησα και γάμα εθνική μια χρονιά και δύο χρονιά στην εθνική. Εντάξει, περάσαμε δύσκολα χρόνια. Περάσαμε να τα αφήνουμε πίσω μας. Δεν τα σκεφτόμαστε καν. Ελπίζω τώρα η συνέχεια να είναι καλύτερη, εντάξει, και να είμαστε και στη Super League, όπως όλοι το θέλουν αυτό. Μπάμπη, να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για τις διαφορές που έχει η Football League με την Super League κτλ. Και πολλές φορές, ειδικά στην περσινή αποτυχημένη χρονιά, υπόθηκε ότι υπήρχαν ποδοσφαιριστές στον Άρη που αν η ομάδα ήταν στη Super League θα ήταν καλύτερη. Θεωρείς ότι πολλοί από εσάς στη Super League μπορείτε να δώσετε παραπάνω πράγματα και να παρουσιάσετε παραπάνω πράγματα? Όχι θα πάρετε κανένα μαγικό χάπι και θα γίνετε Superman ή τίποτε άλλο, αλλά ο τρόπος παιχνιδιού βοηθάει, και το λέω ειδικά για όσους παίζετε από το κέντρο και μπροστά. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις δύο κατηγορίες, γιατί στη Football League οι ομάδες παίζουν σκληρό ποδόσφαιρο, δεν πάει πιο πολύ ποιότητα, πάει πιο πολύ το πάθος, η ψυχή και αυτά όλα μαζί. Παίκτες που ήμασταν πέρσι στην ομάδα, που ήρθαμε από Super League δηλαδή στην ομάδα, ήταν οι περισσότεροι παίκτες που παίζαν δηλαδή σε ομάδες Super League. Δηλαδή δυσκολευόντουσαν να παίξουν σε γήπεδα που έχουν στη Football League, γιατί από ό,τι ξέρουμε ότι δεν είναι και τα καλύτερα γήπεδα στη δεύτερη κατηγορία. Ήταν και πολύ καλό το Βικελίδης φέτος, εξαιρετικό σχολοτάπητας. Εντάξει. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές διαφορές. Δηλαδή είναι τα γήπεδα, είναι οι ποιότητες των ομάδων, το πάθος που δείχνει στη Football League, ενώ στη Super League παίζει... Super League είναι διαφορετικά, παίζει πιο πολύ η ποιότητα δηλαδή. Ο χώρος, πώς μαρκάρεις, τι κάνεις, τακτικά θέματα. Στη Football League όπου πήγαινε ο Άρης παίζαν όλοι πίσω με δύναμη. Και αυτό μέχρι εκεί. Και νομίζω, Μπάμπη, πέρα από όλα αυτά τα οποία ανέφερες, με άλλη όρεξη κιόλας θα παίξει Super League. Και με άλλη όρεξη θα παίξει στη Football League. Χωρίς να θέλω να υπονοήσω ότι δεν τα δίνατε όλα κτλ. Αλλά φέτος θα δώσεις και το. Όχι εσύ συγκεκριμένα, θα δώσεις και το κάτι παραπάνω. Γιατί είναι διαφορετικό. Εντάξει, σίγουρα ναι. Ναι. Σίγουρα ναι, έτσι είναι. Όπως τα λες. Υπάρχουν διαφορές, εντάξει, πολλές. Αλλά. Εντάξει, τώρα είμαστε Super League. Νομίζω ότι. Να τα αφήσουμε πίσω τη Football League. Φαντάζομαι φέτος είσαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το γεγονός ότι δύο δικά σου και πολύ ωραία αλλά και πολύ σημαντικά γκολ έδωσαν αυτό το boost, την όθηση που λέμε στην ομάδα όταν τη χρειάστηκε στο ξεκίνημα για να ξεφύγει και να πει παιδιά φέτος δεν ξέρω τι θα κάνετε, εγώ θα είμαι μία από τις δύο ομάδες που θα ανεβούνε. Και λέω για τα τρίκαλα και τη δόξα. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχα αυτά τα γκολ. Εντάξει, το να πετύχεις αυτά τα γκολ πρέπει να έρθει και κάποια συνεργασία. Βοήθησαν και οι συμπαίκτες μου. Αλλά από ό,τι έχω πει και στο παρελθόν, ότι δεν είναι μόνο αυτά τα γκολ. Εντάξει, ήταν σημαντικά, αλλά πετύχαν και άλλοι συμπαίκτες μου πολλά σημαντικά γκολ. Εντάξει, το καλό ξεκίνημα πιστεύω ήταν αυτό που μας έφερε την όθηση για να πάρουμε την άνοδο. Mm. Γιατί, εντάξει, όταν ξεκινάς καλά, μετά όλα έρχονται από μόνα τους. Έτσι πηγαίνει. Πάντως αυτά τα γκολ να τα πάρεις, να κάνεις ένα DVD, να τα στέλνεις σε ομάδες. Οι μάνατζερ έτσι κάνουν. Με αυτά τα δύο τα γκολ, από τον πήραμε, αυτός είναι. Λέτε. Καλά, είναι φοβερά σε εκτέλεση. Θα τα έχουν δει, είναι φοβερά σε εκτέλεση. Δεν λες που στη Δράμα δεν είδαμε του Διαμαντόπουλου και είδαμε το δικό σου. Η διακοπή ρεύματος. Σκέψου να βάζεις αυτό το γκολ και να έχει διακοπή ρεύματος. Καλά, εντάξει. Πάντως, με την τύχη που έχουμε μπορεί να γίνει. Δηλαδή θα έλεγες παιδιά έβαλα μια γκολάρα και θα λέγαμε σιγά μωρέ τι να έβαλε τώρα. Πάντως γενικότερα το ψάχνεις το δύσκολο το γκολ. Και με το πόδι που δεν είναι το καλό σου, γιατί όλοι σε βλέπουν να σκοράρει. Ποιο δεν είναι το καλό του? Όλοι το βλέπουν να σκοράρει με το αριστερό. Και τι είναι κακό το αριστερό? Ο Παυλίδης είναι δεξιοπόδαρο. Σίγουρα αυτό. Μπορεί να το επιβιώσει και ο ίδιος. Μήπως το λέτε τώρα. Μπορεί. Όχι, το χρησιμοποιώ και τα δύο. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Το καλό σου λέω. Το καλό σου. Πιο πολύ με βολεύει το αριστερό να σουτάρω. Το δεξί μου το καλό πόδι. Εντάξει, αλλά πιο πολύ να σουτάρω. Κάτσε, ρε συμπάμπη. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Εμείδες εκεί. Το καλό είναι το δεξί και σε βολεύει να σουτάρεις με το αριστερό.
Πώς γίνεται αυτό. Λίγο Τσίπρα τώρα μου θύμισες. Είναι μια καλή συμφωνία, αλλά δίνουμε το όνομα της Μακεδονίας. Κάτσε. Πώς γίνεται αυτό τώρα. Δεν ξέρω, μάλλον έχω καλύτερο πάτημα με το δεξί γι' αυτό. Είδες, όλα έχουν μια λογική. Πάντως και τα δύο γκολ που πετυχαίνεις είναι εξαιρετικά και μένουν στην πορεία αυτή της ομάδας. Τι πρόπτικη βλέπεις για τον Άρη, στο ρωτάω υπό ποια έννοια. Εντάξει, οκ. Okay. Θα συζητήσει κάποια στιγμή ο Παυλίδης με τον Καρυπίδη, προφανώς έχοντας ο Καρυπίδης και μια εισήγηση από τον Ερέρα για την επόμενη σεζόν. Πώς βλέπεις γενικότερα την πρόπτικη του Άρη, γιατί ξέρω ότι με τον πρόεδρο μπορείς να μιλήσεις και να πεις και πέντε πράγματα όσον αφορά τον γενικό σχεδιασμό. Έτσι δεν λέω συγκεκριμένα, αλλά τον γενικό σχεδιασμό της ομάδας και τα πιστεύω του και τα θέλω του. Ναι. Ο πρόεδρος, από ό,τι ξέρω, έχει φιλοδοξίες και όνειρα για τον Άρη να το φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτό το ξέρω πολύ καλά. Νομίζω ότι ο Άρης φέτος, στη Super League, συγγνώμη, πρέπει να πρωταγωνιστεί στην τάξη και σε όποια κατηγορία και να είναι αυτή η ομάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί. Εντάξει, η γνώμη μου για μένα είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, να μην ενθουσιαστούμε υπερβολικά από την αρχή. Και νομίζω με τη σωστή οργάνωση και σωστό προγραμματισμό, γιατί εντάξει και ο κ. Σερέλο δεν είναι κάποιος τυχαίος ο οποίος επιλέχθηκε να έρθει, νομίζω ότι θα κάνουν σωστό προγραμματισμό και σωστή οργάνωση στην ομάδα. Νομίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο τον οποίο θα θέσουμε στην αρχή της χρονιάς. Μιας που αναφέρθηκε στον Ερέρα και επειδή προχθές έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, βασικά δεν ήταν δηλώσεις, συνέντευξη ήταν, μιλούσε και μια ώρα κιόλας, πώς τον άκουσες εσύ, πώς σου φάνηκε έτσι, ακούγοντας ή διαβάζοντας αυτά τα οποία ανέφερε, γιατί είπε για αρκετά. Περίμενε. Τι θες να πει τώρα, ότι αυτά που άκουσα δεν μ' αρέσανε. Τι να πει ο άνθρωπος δηλαδή στον αέρα. Δεν ήταν καλές οι πρώτες του δηλώσεις. Τι να πει. Τι να πει ο ποδοσφαιριστής. Τι να πούμε, εντάξει, έτσι όπως τον άκουσα εγώ ήταν μετρημένος στα λόγια του. Καλά τα λες. Χαμηλών τόνων, εντάξει, η καριέρα του δείχνει πολλά, δεν ήταν τυχαία η καριέρα του στην Ισπανία. Εντάξει, θα δείξει το μέλλον. Ο καθένας κρίνεται νομίζω το αποτέλεσμα στο τέλος, αλλά πιστεύω ότι ο κύριος Σερέα δεν είναι κάποιος τυχαίος άνθρωπος. Όχι, ίσα ίσα. Εντάξει, άμα κοιτάξουμε την καριέρα του, θα καταλάβουμε πολλά. Και μια σπανίκρες... Κακάταψε, ο Ερέρα αυτή τη στιγμή, από τα τελευταία 20 χρόνια, είναι το μεγαλύτερο όνομα που έρχεται μετά τον Κούπερ. Το εξωτερικό. Είναι ένας προπονητής με 500 τόσα παιχνίδια στην Πριμέρα και στην Σεκούντα Διβιζιόν, βοηθός προπονητής στη Λίβερπουλ. Και μόνο αυτό δείχνει ποιος ήταν. Όλα αυτό φτάνει. Βέβαια. Τεχνικός διευθυντής στην Εσπανιόν, με προπονητή τον Βαλβέρδε που είναι προπονητής στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει κάπως. Το ζήτημα βέβαια είναι να εναρμονιστεί με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το πετύχουν, γιατί είμαστε μια κατηγορία μόνοι μας εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, έτσι είναι. Ελλάδα είναι διαφορετικά, αλλά εντάξει, αφού με τον κύριο Κούπερ η ομάδα έφτασε εκεί που έφτασε, πιστεύω ότι με τον κύριο Ερέρα μπορεί να το καταφέρει. Πάντως, επειδή ανέφερες πριν και για το Θόδωρο Καρυπίδη και στόχους, σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στην Άρης είσαι, οριοθέτησε ένα στόχο και είπε ότι στόχος μας είναι η πεντάδα και η Ευρώπη. Εντάξει, λογικό είναι να το κάνεις τέτοιους στόχους, γιατί βρισκόμαστε στον Άρη, δεν είμαστε σε καμιά άλλη ομάδα η οποία ανέβηκε τώρα και θα ψάξει να βρει τα πατήματά της Super League. Ναι. Είναι φυσιολογικό. Πιστεύω σωστά έθεσε τους στόχους, αλλά εντάξει, εγώ πάντα είμαι άνθρωπος που κρατάω χαμηλά τους τόνους και δεν θέλω να προτρέχω από τώρα. Αλλά για να θέσω πρώτος τέτοιους στόχους, νομίζω ότι αυτή θα είναι η στόχη για τη νέα σεζόν. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν είσαι... Ελπίζω η επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε να μιλάμε με έναν από τους ποδοσφαιριστές του Άρη, αφού αυτή είναι και η επιθυμία σου, να συνεχίσεις στην ομάδα. Άρα να συναντηθείτε με τον κύριο Παπαδόπουλο στα βουνά, που θα πάτε να τρέξετε εκεί και εσύ και ο Παπαδόπουλος, γιατί είναι σε τέτοιο. Και υπάρχει ερώτηση, πρόσεξε από φίλο τώρα, πρόσεξε, γιατί οι ακροατές εδώ στο Λίμπερο είναι λίγο ψαγμένοι και λέει, τώρα που κάνει διακοπές, είναι μια ευκαιρία σαν παίχτης να δουλέψει όπου υστερεί. Και σου λέει και πού, πρόσεξε τώρα. Παραδείγματος χάρη, στο μαρκάρισμα στα πρώτα μέτρα, πριν απαντήσεις. Φίλε 506, στις διακοπές. Πώς δουλεύει κάποιος στο μαρκάρισμα στα πρώτα μέτρα? Έχει την κοπέλα του και πάει και τη μαρκάρει? Πώς ακριβώς τις διακοπές το κάνεις αυτό, ρε φίλε? Μπορεί. Εγώ μπορώ.
Εγώ με τέσσερα παιδιά μπορώ άνετα να μαρκάρω. Πιο πολλοί ποδοσφαιριστές σε αυτή την περίοδο πέρα το διακοπό τους μπορούν να δουλέψουν μόνο νομίζω πάνω σε φυσική κατάσταση. Ο 506 είναι ο φίλος ο Άλεξ, ο οποίος έχει τρέλα με τον Άρη απίστευτη. Αλλά λέω το εξής. Εγώ λέω τις διακοπές. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να χαλαρώσει, πρέπει να ηρεμήσει, πρέπει να διασκεδάσει, ώστε μέσα στη χρονιά, θα μου το πει ο Μπάμπης αν ισχύει αυτό, να έχει το μυαλό του στην ομάδα. Γιατί αν και μέσα στις διακοπές κάνει μαρκαρίσματα, άστο. Εντάξει, πλέον όμως υπάρχει... Εντάξει, όντως, ένας ποδοσφαιριστής νομίζω σε αυτή την περίοδο, το πρώτο καιρό, τις πρώτες μέρες, δηλαδή μια-δυο εβδομάδες, ξεκινάει να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει τελείως, να τα ξεχάσει όλα, να μην βλέπει γήπεδο τίποτα. Και λίγες μέρες, εντάξει, 15-20 μέρες πριν την προετοιμασία, σιγά σιγά καλό θα είναι να κάνει κάποια πράγματα, να δουλέψει κάποια θέματα, γιατί για να είναι έτοιμος να ξεκινήσει η προετοιμασία. Και οι πληροφορίες μου λένε ότι εκεί στη Σκίδρα που καμιά φορά κάνεις την προετοιμασία, σε παίζεις και λίγο μπασκετάκι. Μπασκετάκι. Εντάξει, το μπάσκετ είναι το αγαπημένο μου. Το προτιμάω. Θα σε βάλω μέσα στα καλάθια, να ξέρεις. 21-1 θα χάσεις αν παίξουμε μόνο. Δύσκολα. Καλά. Είμαι καλός. Λοιπόν, αν μείνεις στον Άρη λοιπόν με το καλό, το επόμενο που θα γίνει μονομαχία. Παπαδόπουλος μπάσκετ θα κάνει το διαιτητή. Γιατί όχι. Θα γίνει γιατί μονομαχία, όχι. Η συνέντευξη θα είναι έτσι με βίντεο, για να δούμε και τα λοιπά τι ακριβώς σημαίνει. Μετά, Σκίδρα, κάτσε Σκίδρα, τώρα έχουμε συγγενείς με τον Μπάμπη. Είσαι μέσα από τη Σκίδρα. Ή από χωριό. Ποιο? Το Αρσένι είμαι. Το Αρσένι. Πόσο κοντά είναι η καλή? Κοντά είναι η καλή. Αρκετά. Εντάξει, η γιαγιά μου... είναι 5 λεπτά. Μπράβο. Η συγχωρεμένη γιαγιά μου ήταν από την καλή. Αφήθηκε και συγγενείς στο τέλος. Γι' αυτό σου είπα, θα μπορεί να βγούμε συγγενείς. Η καλή, Νίκη Καλής. Νίκη Καλής ήταν η ομάδα. Νίκη Καλής, ναι. Η Νίκη Καλής, ναι. Και ο Άρης προφήτη Ηλία εκεί κοντά. Δεν είναι εκεί κοντά, δεν είναι ο προφήτης Ηλίας. Ναι, δίπλα είναι αυτά τα χωριά. Είδες, φίλε. Έχει και ομάδα εκεί. Είδες τι μαθαίνει ο κόσμος. Πάμε στο Παυλίδης εκεί πέρα, το Αρσένι βοηθάει όσο μπορεί. Μέγας Αλέξανδρος. Είσαι πρόεδρος, τι? Βοηθάω, ναι. Είμαστε με 2-3 παιδιά εκεί πέρα, ασχολιόμαστε με την ομάδα. Να πάρουμε την Νίκη Καλής να την απογειώσουμε. Την έχουν άλλοι, οπότε. Την έχουν άλλοι. Να την πάρουμε, ρε Μπάμπη. Σιγά. Λοιπόν, να σε καλά. Να πούμε ότι ο Μπάμπης, εγώ θέλω να το πω, δεν έχω μιλήσει ξανά ραδιοφωνικά μαζί του στον αέρα. Έχουμε μιλήσει ξανά, δεν θυμάμαι, στον αέρα. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι, νομίζω έτσι. Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Να πούμε ότι ο Μπάμπης είναι από τα παιδιά, δεν ξέρω αν θα μείνει, αν θα φύγει. Είναι μια απόφαση του προπονητή και αυτή πρέπει να τη σέβομαι. Εγώ πάντα σέβομαι αυτό που αποφασίζει ο προπονητής και ο πρόεδρος. Αλλά αυτό που έχω να καταθέσω εγώ είναι από όσα μαθαίνω ή ξέρω οτιδήποτε άλλο. Ο Μπάμπης 3 χρόνια στον Άρη έδωσε αυτά που μπορούσε και πάντα τίμησε τη φανέλα. Για μένα αυτό είναι αρκετό να τον τιμώ και εγώ, είτε είναι στον Άρη αύριο, είτε δεν είναι. Και σε δύσκολες εποχές. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση και σε εσένα. Εμείς αρχίζουμε τη δουλειά τώρα. Μπάμπη, εσείς ξεκουράζεστε. Εντάξει, κάποιοι θα ξεκουραστείτε. Καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Αυτά από τον. Από το συγγενή μας. Από το πλανό χωριό, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, το σκέφτηκα. Όσοι άλλοι είστε εκεί από την περιοχή, παιδιά, να ξέρετε. Ένας κοινός μας γνωστός μου, στηλετρό, τη γυρνάει από το Αρσένι. Ο Γκάλης έκανε τη δική του προετοιμασία πριν την επίσημη προετοιμασία της ομάδας. Αν θέλει ο Μπάμπης να κρεμάσουμε το 14 έξω από τα επίσημα. Επίσημα. Ναι. Εδώ πέρα, ο κοινός. Ναι. Ο γνωστός. Φίλος μας γυρνάει τώρα από το Αρσένι. Γιατί πρέπει να πιάσει το κινητό μου και να το πάρει μπροστά σου, δηλαδή. Αυτός εδώ. Ναι. Α, γυρνάει. Ναι. Θωμάς. Τι έπαθε, αυτό είναι πιο παλιά. Το 34 η φωτογραφία. Ποιος είναι αυτός? Με το 33. Παλιά μου το είχε στείλει. Αυτός είναι ο ίδιος. Ο Μορελής είναι, ναι. Αυτή που την είχε στείλει παλιά. Έχω, ξέρεις ότι έχω. Ότι έχω το 33. Το 33 το έχεις εσύ. Το έχω πάρει από τη Βοστόνη, ναι. Όταν πήγα πριν από 27 χρόνια. Όσα χρόνια είσαι εσύ δηλαδή. Ναι. Όταν ήσουν 0 λοιπόν. Οπότε 14 χρονών ήμουν. 14 Δεκεμβρίου του 90 γεννήθηκα. Πάμε παρακάτω. 14 χρονών ήμουν, δεν θυμάμαι τώρα. Αν είναι το 91, Βοστόνη, ναι. Boston Garden, το παλιό, η τελευταία του χρονιά. Ναι. Και είχα αγοράσει μια φανέλα του Larry Bird. Μια πράσινη, την οποία. Πόσα δολάρια. Δεν θυμάμαι τώρα, πόσο ήταν. Θυμάμαι ότι είχα πάρει μια φανέλα του Larry Bird και είχαμε πάει στα McDonald's εκεί στην. Δεν επειδή συζητούσα χθες με τον Σασάκο με τον Θανάση. Ναι. Φυσικά είμαι αυτό που το Θανάση, goodies. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, είχαμε πάει φυσικά McDonald's και τα λοιπά. Ναι. Και τότε. Ήταν στα Forte η Dream Team. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη ή η δεύτερη. Ναι. Και όλα τα κοκακόλες, οι πορτοκαλάδες κτλ. Ναι. Δίνανε πλαστικό ποτήρι, ναι. Μεγάλο,
καλό πλαστικό, όχι ψεύτικο, ναι, όχι χάρτινο, πλαστικό. Με απ' έξω φωτογραφία παίκτη της Dream Team. Ναι. Και το θυμάμαι, το, πρέπει να το έχω ακόμα κάπου. Α, το κράτησε και το έφερε, ναι, Ελλάδα. Το έφερε Ελλάδα, το έφερε Ελλάδα. Ναι. Έχω σου λέω να το έχω ακόμα κάπου μέσα στα τα πράγματά μου κάπου. Τζον Στόκτον. Δεν τον έγινε. Σου λέω. Θυμάσαι, Χρήστο. Τζον Στόκτον, φίλε. Και είχα πάρει φανέλα Λάρι Μπερτ και στην μπουτίκ των Celtic που είχα πάει πήρα περικάρπιο κτλ. Δεν είχε τίποτα μείνει, δεν είχε μείνει από καμία άλλη ομάδα. Ότι ήταν οι Bulls, οι Lakers και Βοστόν κτλ. Και είχαν τελειώσει όλα, έγινε επιδρομή εκεί από τι. Και είχα πάρει ένα Dallas Mavericks. Είναι η ομάδα μου στο NBA, η οποία Mavericks. Dallas Mavericks, Mavericks, όταν μπήκα. Dallas Mavericks. Dallas Mavericks. Η Dallas Mavericks. Ναι. Επίσημο Ευρωλίγκα. Dallas Mavericks. Κι άλλο λάθος εκεί μέσα. Καλό. Ένα. Κι άλλο λάθος εκεί μέσα που δεν το διόρθωσα. Τα λάθη είναι για αυτούς που δουλεύουν. Σωστό. Και η ομάδα Dallas Mavericks, που βέβαια όλοι τη μάθατε τα τελευταία χρόνια με τον Νοβίτσκι και όλους τους υπόλοιπους. Το πρωτάθλημα που πήγανε. Είχα μπει τότε, ναι, και ήταν η τελευταία ομάδα, ναι, στο NBA. Με ρεκόρ 4-50 στο, στο τέτοιο, στην κανονική διάρκεια. Λοιπόν. Και το έχω ακόμα. Μετά τις αναμνήσεις του Χρύσανθου από την, από το επαγγελματικό ταξίδι στην Αμερική. Δεν θα σου πω για τα κοτόπουλα που έχω φάει στην Καλή με τη γιαγιά μου και τον παππού μου τους χορεμένους. Ναι. Θα τα πω σε άλλη εκπομπή αυτά. Όταν βγάλουμε παίχτη από το Μαυροβούνι. Από το Μαυροβούνι. Εκεί κοντά είναι και αυτό. Είναι στην γωνία που είναι τα κοτόπουλάδικα. Ωραία. Ας σε πάω μια μέρα να τα μάθεις. Μια μέρα να τα μάθεις. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής. Επιστρέφουμε με κουβέντα για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ φυσικά και γραμμές. Για να σας δώσουμε και εσάς το λόγο, έτσι, ενώ περιμένουμε το αποτέλεσμα του ραντεβού που γίνεται στη Νέα Υόρκη. Το ξεκίνησε πριν ένα τέταρτο, 20 λεπτό. Πριν μια ώρα μας έλεγε ότι ξεκίνησε. Τώρα ξεκίνησε πριν ένα τέταρτο. Καλά, πριν 45 λεπτά. Α, γιατί παίζει ρόλο άμα ξεκίνησε 5,5 ή 6. Πάμε στο διάλειμμα, Χρήστο Γιώση. Σημασία έχει, θα γίνει όταν τελειώσει. Πάμε στο διάλειμμα λίγο να κάνω μια βιντεοκλήση με Νέα Υόρκη και επιστρέφουμε. Αυτό κάτι περίμενε. Τι είναι αυτό τώρα. Ωραίο! Μπράβο, Χριστάρα! Dun, dun, από δευτέρα playlist εγώ. Με Γιώργο Ζαγόρα θα τα βάζουμε. Στη νέα εκπομπή του Λίμπερο. Ξέρεις στη νέα εκπομπή του Λίμπερο. Τι. Τσάτσα. Τσάτσα. Τσαλτίστε. Τσάτσα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 12 λεπτάκια μετά από τις 6. All About Action Air. Νίκος Παπαδόπουλος μόνος του πίσω από το μικρόφωνο. Την έκανε ο άλλος. Δεν άντεξε δίπλα μου, φίλε. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Ανοίγω και τις τηλεφωνικές γραμμές για να ακούσω τις απόψεις σας για όσα γίνονται στην ομάδα. Ποδόσφαιρο κύριος, μπάσκετ φυσικά και όχι μόνο. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Λοιπόν, θυμίζω ξανά, ανοιχτές οι γραμμές. Για να σας δω τώρα για Αμερικές, μεταγραφές. Και όχι μόνο, αλλιώς θα μιλάω μόνος μου, έτσι, 2-31-0, 2-87 και 3-8. Ενώ αναμένουμε μέχρι το βράδυ τα νεότερα από την Αμερική και τη Νέα Υόρκη, όπου αυτή την ώρα πραγματοποιείται το ραντεβού του Θόδωρου Καρυπίδη με την Ειρήνη Καρυπίδου και την πλευρά του Τόμ Παπαδόπουλου και του Νίκ Σακίβης. Χαμήλωσε λίγο το 2, Χρήστο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα. Η μουσική βασικά ήταν, όχι το 2. Ναι, η μουσική ήταν τελικά. Λοιπόν, απεριμένω να δούμε τι θα μας φέρει τελικά αυτό το ταξίδι του Θόδωρου Καρυπίδη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η επιστροφή του πάντως σίγουρα, είτε έχουμε θετική κατάληξη είτε αρνητική, θα σηματοδοτήσει και τις οριστικές εξελίξεις όσον αφορά το αγωνιστικό, αφού ο Ερέρα παράλληλα με, με το ψάξιμο που κάνετε για το υπάρχουν ρόστερ είτε για τις μεταγραφές που θέλει να γίνουν, περιμένει και ο Θόδωρο Καρυπίδη για να τα δρομολογήσουν όλα αυτά μαζί με την επιστροφή του στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες. Βολιδοσκοπεί κάποιες έτσι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που τον ενδιαφέρουν. Μία από αυτές, ένα από τα ονόματα που βρίσκονται στην λίστα του Ισπανού τεχνικού και είναι μία αρκετά καλή περίπτωση, θα έλεγα, είναι αυτό του Μπόρχα Βιγκέρα, του 31χρονου Ισπανού επιθετικού, ο οποίος μάλιστα χθες έμεινε ελεύθερος από την Sporting Gijón, στην οποία αγωνιζόταν την τελευταία διετία, συνυπήρξε δηλαδή την περσινή σεζόν με τον Πάκο Ερέρα, και μάλιστα σε χθεσινές του δηλώσεις ο ποδοσφαιριστής είπε ότι
Με τον κύριο Ερέρα είχα περισσότερο χρόνο συμμετοχής, με τον κύριο Μπαράχα δεν είχα. Δηλαδή και αυτός είναι θετικός προς τον Πάκο Ερέρα. Είναι ελεύθερος και σε περίπτωση που άρεσε αποφασίσει να ασχοληθεί με την περίπτωσή του σοβαρά και επίσημα, με πρόταση, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο με κάποια ομάδα. Ο Βιγκέρα, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την Real Sociedad, δόθηκε δανεικός στα 9 χρόνια που ανήκει στη Sociedad σε Irún και Gymnastic και Albacete, 2004-2009 με 11 και 2011 με 12 αντίστοιχα. Το 2012 αποχώρησε από τη Sociedad με προορισμό την Alavés. Με αυτήν πραγματοποίησε και τις δύο πιο παραγωγικές χρονιές στην καριέρα του. Τη σεζόν 12-13 βρήκε δίχτυα 13 φορές στη Σεκούντα Μπέ, στην τρίτη κατηγορία. Και την επόμενη έφτασε 25 γκολ στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, έχοντας σε δύο χρόνια συνολικά 86 συμμετοχές και 46 γκολ. Το άλμα στην καριέρα του το έκανε με την μεταγραφή του στην Αθλέτη Μπιλμπάου το καλοκαίρι του 2014. Αγωνίστηκε με τους Βάσκους για δύο χρόνια. Έπαιξε και στους ομίλους του Champions League και στους ομίλους του Europa League. Συνολικά είχε 45 συμμετοχές και 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Και την τελευταία διετία ως παίκτης της Sporting Gijón πέτυχε μόλις 2 γκολ σε 30 συμμετοχές. Φαίνεται ότι είναι μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Δεν είναι τη λες και ιδιαίτερα φτηνή, αλλά δεν τη λες και ιδιαίτερα ακριβή. Και μένει να φανεί αν ο Άρης, που έχει στη λίστα του το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, θα αποφασίσει να ασχοληθεί και πιο ζεστά με την περίπτωσή του. Ο Πάκο Ερέρα, ο οποίος θα βρεθεί μέσα στο επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες θα ταξιδέψει μέχρι το όχι και τόσο μακρινό Δέρμιο, στο προπονητικό κέντρο που βρίσκεται στα 3-5 πηγάδια, και ο Άρης θα πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του για να τσεκάρει τις εγκαταστάσεις, να επιθεωρήσει το χώρο. Εν ώψη της προετοιμασίας της ομάδας στις αρχές Ιουλίου εκεί πέρα, περίπου δύο εβδομάδες θα κάτσει ο Άρης στα 3-5 πηγάδια, πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη προς τα τέλη Ιουλίου για να δώσει το φιλικό με την άξιση στις 25 Ιουλίου και εν συνεχεία να μπει η ομάδα στο αεροπλάνο και να ταξιδέψει μέχρι την Ολλανδία, όπου θα παραμείνει για 7 με 10 μέρες και θα δώσει 3 με 4 φιλικά. Δύο φιλικά όχι για την Ολλανδία, αλλά για το επόμενο διάστημα, αφού επιστρέψει δηλαδή αποστολή από την Ολλανδία, έχουν προγραμματιστεί όπως μας ενημέρωσε σήμερα η ΠΑΕ Άρης. Δύο φιλικά με τη Λάρισα, ένα εντός και ένα εκτός έδρας, τα οποία θα τα δώσει η ομάδα αφού επιστρέψει από την χώρα της Τουλίπας, Χρήστο Γιώση. Λοιπόν, και λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, δηλαδή αν δεν προγραμματιστεί κάποιο άλλο φιλικό, θα μιλάμε για πρόβα τζενεράλε με τη Λάρισα. Τώρα θα είναι εντός ή εκτός έδρας το τελευταίο παιχνίδι πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε όταν θα ανακοινώσει πάει επίσημα το πρόγραμμα με τα φιλικά που θα δώσει η ομάδα στο διάστημα της προετοιμασίας της. Πάντως αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει ένας προγραμματισμός. Έχουμε δηλαδή τρία φιλικά. Θα δούμε τη Λάρισα, τον Αμετινά και περιμένουμε να δούμε να οριστικοποιηθούν τα φιλικά που θα δώσει η ομάδα κατά την παραμονή της στην Ολλανδία. Επειδή έτυχε να βρεθούμε κιόλας σήμερα εκεί πέρα, προχωράνε κανονικά εργασίες όσον αφορά το νέο χλωοτάπητα. Γιατί σε πρώτη φάση είχαμε το σκάψιμο και το ξύλωμα και μετά έπρεπε όλο αυτό το χώμα να φύγει, έτσι. Και από χθες έχει ξεκινήσει συγκεκριμένη, από προχθές βασικά έχει ξεκινήσει συγκεκριμένη διαδικασία. Έχουν έρθει τα φορτηγά στο Βικελίδης, γεμίζουν, φεύγουν, ξαναέρχονται, γεμίζουν, φεύγουν. Έχει αφαιρεθεί σχεδόν όλο το χώμα. Και όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, αν δεν έχει ολοκληρωθεί σήμερα που μιλάμε, σίγουρα μέχρι αύριο, θα μπούμε στην επόμενη φάση. Δηλαδή όπου θα μπει νέο χώμα, δηλαδή τι χρειάζονται αυτοί που το έχουν αναλάβει, τι χρειάζεται να προσθεθεί, για να ξεκινήσει και η τοποθέτηση του νέου χλωοτάπητα, ο οποίος θα είναι έτοιμος μέχρι το φιλικό με την ΑΕΚ, όπως μας έχουν διαβεβαιώσει από την ΠΑΕ Άρη. Στην Παρασκευή θα υπάρξει και μια ενημέρωση από τον κύριο Πατζαρτζίδη, του οποίου η εταιρεία έχει αναλάβει τις εργασίες τόσο στο Ρήσι όσο και στο Κλεάνθης Βικελίδης. Περισσότερο βέβαια θα εστιάσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει όλο το έργο στο τι θα γίνει στο Ρήσιο, γιατί εκεί θα γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές και θα, όχι σουλούπουμε, απλά ολικό lifting στο προπονητικό κέντρο της
ομάδας, το οποίο τα τελευταία χρόνια παρέπε, δυστυχώς. Αλλά πλέον με την επιστροφή του Άρη στην Super League αλλάζουν πολλά πράγματα εκεί πέρα. Με την επέκταση του κτηρίου, με βάψιμο απ' έξω, με άλλαγμα στα ποδητήρια, με εστιατόριο, με χώρα να ψυχίζει τους ποδοσφαιριστές, με εξοπλισμό του γυμναστηρίου. Όλα αυτά θα γίνουν και όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει ο κ. Παζαρτζίδης και εμάς και εσάς φυσικά. Θα υπάρχει και φωτογραφικό υλικό από την ενημέρωση που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Και επειδή ανεβήκαμε Χρήστο και ο Super League και ασχολιόμαστε πιο νερά, πιο δραστήρια πλέον με την επικαιρότητα της Super League, είπε ότι ο στοιχηματισμός λέει σε παιχνίδι νέο του Super League. Και στους μικρούς γίνονται, ρε φίλε. Απίστευτο. Για τη χειραγώγηση, λέει, τον αγώνι, φύγαμε επιστολή της στην ΕΠΟ, είχε αναφέρει τα εξής. Η ομάδα εργασία σημείωσε με ανησυχία το γεγονός ότι συνεχίζει να αποτελεί ζήτημα χειραγώγηση αγώνων, ιδιαίτερα στη β' εθνική κατηγορία. Ως προς τούτου, θα υλοποιηθούν τα εξής μέτρα: θα εφαρμοστεί ένα νέο νομικό πλαίσιο με στόχο την απάλυση της χειραγώγησης αγώνων σε συνεργασία με τις FIFA UEFA, ως το δυνατόν συντομότερο και το αργότερο μέχρι το τέλος της ελληνικής ποδοσφαιρικής περίοδου 18-19. Ως προληπτικό μέτρο, όλες οι επαγγελματικές ομάδες και οι ΕΠΣ θα παρακολουθήσουν σεμινάρια, και κάτι έγινε τώρα, που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια, που θα πραγματοποιηθούν από πειραμένους integrity officers των FIFA UEFA επί του ζητήματος χειραγώγησης των αγώνων, αρχίζοντας από την έναρξη της ελληνικής ποδοσφαιρικής περίοδου 18-19. Με συγχωρείτε που γελάω, αλλά και με τα σεμινάρια τώρα που θα παρακολουθήσουν Χρήστο και όσοι, κάτι τριστά γύφτηκα. Λες και θα αλλάξει κάτι. Άλλα πράγματα πρέπει να αλλάξουν αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικότερα στην Football League. Όπως η Football League, no money, no honey, τι θα κάνουν. Έτσι. Άμα υπάρχουν παράγοντες και δίνουν λεφτά, δεν θα γίνονται και αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Όχι, δεν θα γίνονται, θα γίνονται. Αλλά τουλάχιστον θα περιοριστούν σε έναν πολύ σημαντικό βαθμό και αυτά τα φαινόμενα όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο και τη Super League και την Football League. Και μιας που είπα και για πρωτάθλημα νέων, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με τις κάπα, τις λεγόμενες, και περιμένω και στον Άγραν να δω τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Θα είναι δηλαδή κάπα 20, κάπα 19, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί και από κάπα 20 να γίνει όπως είναι στη Football League με τις κάπα 19. Και περιμένουν και άνθρωποι των τμήματων υποδομής και στον Άρη φυσικά για να δουν πώς θα διαμορφώσουν τα ρόστερ τους στη νέα σεζόν, αν θα κρατήσουν κάποιους, αν κάποιοι θα πρέπει να αποχωρήσουν και γενικότερα πώς θα κινηθούν για τη στελέχωση των ομάδων τους την εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Συν τις ημερομηνίες φυσικά, εντάξει, που οι ημερομηνίες πάνε με τις ημερομηνίες των πρώτων ομάδων. Είναι και αυτά ζητήματα που ενώ θα πρέπει ήδη βέβαια σε ένα νορμάλ ποδοσφαιρικό περιβάλλον να έχουν ξεκαθαρίσει και να έχουν λυθεί. Στην Ελλάδα και στο φανταστικό κόσμο της Super League ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο εσύ που μου στέλνεις τώρα το μήνυμα, ναι, εντάξει. Καμιά φορά και εμείς μπερδευόμαστε. Η ριζική ανανέωση στα αποδυτήρια. Θα αλλάξουν πολλά. Λοιπόν, είμαστε στα περίπου ένα λεπτάκι πριν από τις 6:30. Δεν σας βλέπω αυτό το μισάωρο να είστε πολύ ζεστοί με τις τηλεφωνικές γραμμές. Θα τις κρατήσω ανοιχτές όμως για να δω τι έχετε μετά τις 6:30. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα με τη βοήθεια του Χρήστου και όσοι και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ μας επιστρέψαμε λίγο 107,4, All About Arizon Air, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Χρήστος και όσοι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παράθαμε για άλλα περίπου 20 λεπτάκια και πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους Νοτιομακεδόνες. Yes. Εφέτε τώρα οι μέρες είναι, θα πρέπει να χαιρετιόμαστε ανάλογα. Είναι και αυτό, ναι. Αυτό πάλι που το βάζει. Ο Κώστας Νοτιομακεδόνας. Τι έχουμε, η διαφορά ορών καίγεστε φαίνεται, καίγεστε. Περιμένουμε, ναι, το βράδυ θα έχουμε ενημέρωση. Καίγεστε, είναι το ένα φυσιολογικό ενδιαφέρον που υπάρχει, εντάξει. Ναι. Και από τον κόσμο και τη δικιά μας πλευρά που είναι και η δουλειά μας. Λοιπόν, άμα δεν μπορείς να φανταστείς γιατί σε πήρα τηλέφωνο. Είπες κάτι για την Ελλάδα που στέλνουν, ας πούμε, από την Ευρώπη μηνύματα και χαρτιά σχετικά με τα, ας πούμε, ρε παιδί μου, τα στημένα παιχνίδια. Σε ποια χώρα στέλνουν αυτοί? Στην Ελλάδα στέλνουν ενημερωτικά ότι προσέξτε εκείνο το παιχνίδι, το άλλο το παιχνίδι.
Εννοείται ότι αυτοί έχουν στοιχεία και στέλνουν αυτά τα μηνύματα στην ΕΠΟ, ας πούμε, εδώ έτσι, δεν είναι? Σίγουρα. Η στοιχεία δεν τα στέλνουν. Δεν το κάνουν τυχαία. Ναι. Μπράβο. Εσύ, εδώ εμείς έχουμε απόδειξη τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και δεν ασχολείται η δικαιοσύνη, ρε φίλε. Πόσο αφέλης μπορεί να είμαστε? Σωστό. Σε ποια χώρα δεν υπάρχει να είμαι γερός, να ζήσω, να το δω, ναι, να υποβιβάζεται ομάδα με αυτόν τον τρόπο? Στην Ελλάδα. Είναι το τι κάνει νιάο νιάο στο κεραμίδι. Δυσκολή. Μπορεί να είναι το ποντίκι, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός Βόλου βασικά. Να μην για αυτό το λόγο δεν είχε πέσει. Ποιος? Ο Ολυμπιακός Βόλου. Γιατί πράγμα είχε πέσει? Για στημένα είχε πέσει. Ο Ολυμπιακός Βόλου. Ναι. Ο Ολυμπιακός Βόλου Κασάνδρα. Ο Ολυμπιακός Βόλου του Χιλαμπέου. Αλόγω του Χιλαμπέου. Όχι ο Ολυμπιακός Βόλου, όχι. Ο Ολυμπιακός Βόλου. Παύλα Κασάνδρα, Παύλα. Παύλα τι. Είσαι σίγουρος? Τι έχει κολλήσει στο μυαλό μου τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Μάλλον μπορεί. Mm. Τέλος πάντων, αλήθεια, τι έγινε με αυτή την υπόθεση? Α, καλά, εντάξει. Τι να γίνει. Το τιμολόγιο ήταν του παλιού, ήταν του Προέδρου, αλλά είχε απαρατηθεί ο Πρόεδρος, άρα δεν ήταν Πρόεδρος και άρα δεν ισχύει. Εγώ απορώ. Πρόσεξε, έχουμε τιμολόγιο. Είναι αυτό το φέρτε μας αποδείξεις που λέει δικαιοσύνη και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν λέει δικαιοσύνη. Ναι. Την κάνει. Ναι. Να υπενθυμίσω ότι η κόρη του κυρίου Τσοχατζόπουλου παρέδιδε το σπίτι της στο ελληνικό δημόσιο, γιατί παραδεχόταν, ας πούμε, ότι ο μπαμπάς έτσι και γιουβέτσι, αλλά το ελληνικό δημόσιο 2 χρόνια μετά δεν το είχε πάρει το σπίτι. Γιατί, ας πούμε, οι νομικές υπηρεσίες του κράτους λειτουργούσαν με τέτοια ταχύτητα, ας πούμε, που σε αυτή τη χώρα περιμένουμε να... Σε αυτή τη χώρα πλέον δεν περιμένω τίποτα. Πόσο να μην πω τώρα, έτσι. Ναι, είδα και το διάγγελμα του Αλέξη χθες, ας πούμε. Καλά, άλλο αυτό. Και λέω τώρα... Εντάξει. Όλα όμως έχουν σχέση, αδερφέ. Όλα συνδέονται. Όλα, τα πάντα. Όλα. Τα πάντα. Τα πάντα. Δυστυχώς αυτό. Να κάνω... Σε συζήτηση που είχα σήμερα με κάτι φίλους, ναι, γνώμη μου είναι ότι βλέπεις πως υποχωρεί ο Ολυμπιακός. Το καταλαβαίνεις? Δεν μου δίνει αυτή την... Δεν είναι πολιτικό το θέμα του? Τι εννοείς υποχωρεί? Άσε τους 2 πόντιους, λέω εγώ αφελής. Εσύ έλα λίγο πιο πίσω, γιατί έχουμε και ένα θέμα. Καλά, να σου πω. Το οποίο του μπορεί να πάρει θα φανεί και του χρόνου. Γιατί μπορεί να ήταν ένα φαινόμενο μιας χρονιάς και του χρόνου να τον βλέπεις να επιστρέφει δυνατός, ή μπορεί να γίνει αυτό το οποίο όντως λες εσύ. Πιστεύεις, είμαστε καταρχήν, δίνει παιχνίδι σε 1 μήνα ευρωπαϊκό, ναι ή όχι? Αν δεν κάνω λάθος, ναι, γιατί ξεκινάει. Όχι Ολυμπιακός. Η δυναμική, ναι, με τον, ναι, άνθρωπο που έχει. Η δυναμική με τον άνθρωπο που έχει. Ναι. Είναι έτοιμο σαν ομάδα. Στον Ολυμπιακό ακόμα προσπαθούν να βρουν τρόπο να αποφορτήσουν το ρόστερ. Ναι. Γιατί έχουν μαζευτεί εγώ πολύ. Εγώ σου είπα κάτι. Ναι. Είναι πολιτικό το ζήτημα να υποχωρήσει. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Να υποχωρήσει, θα μείνουν τα άλλα 2 παιδιά, θα υποχωρήσει λίγο πίσω, γιατί έχει και θέματα προσωπικά και όλα θα πάνε μια χαρά. Και κανένας δεν θα καταλάβει τίποτα. Και μετά από 13 χρόνια θα βγει ότι ήταν ο Θεός. Θεός ο κατηγορούμενος. Όπως έγινε με τον με τον πρωταθλητή Ελλάδος φέτος. Ο οποίος δεν είναι όμως μεγαλομέτοχος. Σωστό. Από πού να το πιάσουμε και πού να τελειώσουμε. Άντε να πει και κανένας άλλος κάτι άλλο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Έχουμε άλλο Χρήστο. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο για περίπου ακόμα 10 λεπτά και 2:31:00. 2:87 και 3 οχτάρια. Στον μπασκετικό Άρη, από χθες έχει βγει ένα θέμα με τον Lucky Jones, τον Αμερικανό του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ψηλά στη λίστα του Βαγγέλη Αγγέλου για την νέα σεζόν. Τον είδαμε φέτος να φοράει τη φανέλα του Δικεφάλου. Είναι ένας παίχτης με στοιχεία που αρέσουν στον προπονητή του Άρη.
Είχαν συνεργαστεί άλλωστε και πέρυσι μαζί στον Προμηθέα Πατρών. Το γνωρίζει τον παίχτη Αγγέλου, όπως και ο παίχτης γνωρίζει τον προπονητή του Άρη. Ξέρει ο ένας δηλαδή τι θέλει ο άλλος. Έκανε καλή χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι εφικτή αυτή η περίπτωση του Lucky Jones και ποια θα είναι και η αντίδραση του ΠΑΟΚ. Ποιες θα είναι αποφάσεις του ΠΑΟΚ όσον αφορά τον παίχτη. Και τι θα προτιμήσει φυσικά ο παίχτης, αν έχει να διαλέξει. Είναι πολλά ζητήματα. Πάντως είναι να παίξει σε κάθε περίπτωση που απασχολεί τον Άρη και τον θέλει ο Βαγγέλης Αγγέλους τον Άρη της νέας σεζόν. Τον γνωρίζει αρκετά καλά την κίνηση που αρχίζει στον Προμηθέα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Για τον μπάσκετ, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Η σεζόν ξεκινάει σε 4-5 μήνες, ίσως το κάπου εκεί, Οκτώβρη μήνα. Εντάξει, αλλά ήδη ο Βαγγέλης Αγγέλου κάνει τα πλάνα του για την ομάδα της νέας σεζόν. Αύριο αναμένεται ο κύριος Γουλιέλμος στην Θεσσαλονίκη για να τρέξει κάποια θέματα όσον αφορά και το αγωνιστικό αλλά και εκτός αυτού και με φίλες και τα λοιπά. Πάμε όμως στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Παύλος είμαι. Γεια σου, Παύλε. Τίποτα, κανένα πληροφόρηση από Αμερική? Ακόμα όχι. Είναι αυτή την ώρα πρέπει το ραντεβού να πραγματοποιείτε. Ναι, αυτή την ώρα στη Νέα Υόρκη είναι περίπου 12 η ώρα. 7 ώρες διαφορά. 7 ώρες διαφορά έχουμε. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι 12 ότι. 12 η ώρα, περίπου μεσημέρι. Ναι, προς το βραδάκι, δηλαδή 10-11 ώρα δικιά μας θα υπάρξει κάτι. Ναι. Εσείς τώρα έτσι τίποτα περιραίωσα, ατμόσφαιρα κτλ. Μυρίζεστε τίποτα? Εγώ μυρίζομαι ότι από τη μια έχεις μια πλευρά ανθρώπων που για να φωνάζουν τον Καρυπίδη εκεί πέρα σημαίνει ότι θέλουν κάτι παραπάνω πέραν μιας απλής χορηγίας, μιας απλής συνεργασίας. Και καλά τώρα, δεν νομίζω ναι. ότι όλη αυτή η ιστορία το θέμα πήγε, είναι, το θέμα Παύλε, για μια χορηγία. Αυτό ακριβώς, το θέμα είναι. Θα είναι γελία η όλη ναι. κατάσταση, δηλαδή μόνο για μια χορηγία. Το κλου στην όλη υπόθεση είναι τι θα ζητήσει ο Καρυπίδης. Εκεί είναι όλο το ζουμί. Δηλαδή εσείς έχετε μία άποψη ότι μπορεί και να πουλήσει? Να πουλήσει εγώ πιστεύω δύσκολα. Ναι, γι' αυτό ναι. Το να μπουν όμως, όμως και αυτοί και να προχωρήσουν μαζί είναι κάτι πιθανό. Ναι, ναι. Περίπου το ίδιο πιστεύω. Όχι, απλώς επειδή είπες τι θα ζητήσει λοιπόν ο Καρυπίδης. Τι θα ζητήσει ακόμα και για εμπλοκή τους, όχι να ζητήσει για να φύγει. Ναι, ναι, κοίταξε. Σίγουρα, γιατί, τι να πω, αν είναι τώρα μόνο να για μια χορηγία, δεν είναι δηλαδή τραγική υπόθεση. Δεν μπορείς τώρα να κάνεις όλη αυτή δεν την ιστορία, τα πήγαινε όλα, κάνε τι ξέραν, για μια χορηγία. Δεν είναι. Και δεν υπάρχει λόγος να πας, ας πούμε, στην Αμερική 8 ώρες, ας πούμε, το αεροπλάνο για να... Πάει για κάτι παραπάνω, το θέμα είναι τι για θέλει. Για να γυρίσεις τελικά και να πεις ότι συνεχίζεται λοιπόν η χορηγία. Το θέμα είναι... Θα γελάνε και οι πέτρες. Παύλε, αυτό που λέμε τόσες μέρες, το θέμα είναι το εξής αυτή την περίπτωση. Είτε έχουμε θετική είτε αρνητική κατάληξη και κυρίως στην αρνητική κατάληξη οι δύο πλευρές να τοποθετηθούν επίσημα και να πούνε είπαμε αυτά και αυτά για να μην συνεχιστεί άλλο η κουβέντα. Μπράβο, χωρίς καμία αμφιβολία. Αυτό. Να τοποθετηθούν και οι δύο πλευρές αρνητικά ή λοιπόν θετικά. Αυτό είναι ένα με το μόνο σίγουρο. Για τα έργα εκεί, ιδιαίτερα στο Βικελίδης. Α, στο Βικελίδης. Ναι. Τι άλλο, εκείνους τους χώρους υγιεινής, ας πούμε, γιατί κυριολεκτικά δηλαδή εμένα πάρα πολύ με πειράζει αυτή η κατάσταση. Στους χώρους υγιεινής, στη Φύρα 1, 2, 3, 7. Μέχρι την έναρξη τριτοκοσμικής χώρας. Δηλαδή. Μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος είναι στο πρόγραμμα να γίνουν και έργα και στους χώρους του Βικελίδης. Εγώ δηλαδή αν ήμουνα, για λόγους υγιεινής, ας πούμε, και ευπρέπειας, είναι αδιανόητο. Ρε, σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Αδιανόητο. Ναι. Να πηγαίνει τώρα ο μπαμπάς με το παιδάκι και για λόγους υγιεινής. Εμφάνιση, ας πούμε, αυτά και τα λοιπά. Δηλαδή, για μένα θα έπρεπε από εκεί να αρχίσουν πρώτα, που αυτά έπρεπε ήδη να τα είχαμε κάνει. Γιατί, εντάξει, να μην είμαι δηλαδή υπερβολικός, αλλά τον 1,5 με 2 μήνες, έστω τον ένα μήνα πέσω, ας πούμε, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ήταν 100% σίγουρο, ας πούμε, ότι ο Άρης ανεβαίνει.
σε εκείνα ρε Καρυπίδη αυτά τα έργα εκεί, στους χώρους υγιεινής. Καλά, το να λέμε ξεκίνα είναι εύκολο. Το θέμα είναι να υπάρχει και το ρευστό. Ο Καρυπίδης μέχρι προσφάτως έτρεχε να... Ο Παπαδόπουλος είσαι. Ο Παπαδόπουλος είμαι. Ναι, ρε Παπαδόπουλε. Ο Καρυπίδης μέχρι προσφάτως έτρεχε να κλείσει τρύπες τα περσινά. Κάτσε, περίμενε. Σωστά. Δεν αντιλέγω. Αλλά ξεκίνησε, βάλε να με... Τα λεφτά δεν ήταν άμεση ανάγκη. Γιατί τώρα ξέρεις, δημιουργείται ένα και άλλο θέμα. Από τη μια μεριά να με λέμε τι πρέπει να γίνει, να βρει συνεταίρο, να με εκείνα αυτά κτλ. Και από την άλλη φτάνουμε στο σημείο να λέμε πού είναι τα λεφτά. Άκουγα, δεν ξέρω εσύ το είχες πει, ότι καλύτερα να κάνει μία ή δύο μεταγραφές πιο λίγες και να γίνουν κάποια έργα. Ναι, όντως ισχύει αυτό. Για μένα ναι, λοιπόν, είναι καλό, δεν είναι κακό. Να σου πω κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν το λέω από την άποψη ότι είναι κακό. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι... Είναι φανερό και με τις δηλώσεις του ίδιου, δεν είναι λόγια που λέμε εμείς, ότι υπάρχει να μου λοιπόν οικονομική στενότητα. Υπάρχει οικονομική στενότητα. Και να καταλήγεις τώρα να κάνεις μία ή δύο μεταγραφές λιγότερα για να εξοικονομήσεις, να κάνεις κάποια έργα. Αυτό τώρα δεν συνάδει δηλαδή για μια μεγάλη ομάδα. Αυτό λέμε να με ότι δεν ξέρω τι θα γίνει. Μιλάμε για αυτήν την χρονική περίοδο. Δεν μιλάμε για όλη τη νέα σεζόν. Και αυτό που ήθελα εγώ να σου πω και να βάλεις και εσύ το δικό σου επίλογο γιατί περιμένει ένας ακόμα είναι το εξής. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πότε θα κάνει το ένα, πότε θα κάνει το άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει όταν πρέπει κάτι να είναι έτοιμο. Αν το ξεκινήσει μια μέρα πριν, παραδείγματος χάρη, και το έχει έτοιμο την επόμενη, ποσός με ενδιαφέρει. Με τη συζήτηση που κάνουμε, ναι. Όπως είπες, αρκεί να γίνουν 10 αυτό. Πράγματα σωστά. Αρκεί να γίνουν. Το πότε και αν και τι, άστο. Το θέμα είναι να είναι έτοιμο όταν πρέπει. Αυτό μετράει. Ωραία, άντε να δούμε. Έγινε. Να είσαι καλά, Παύλε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Χαίρετε. Λοιπόν, ο Χρήστος έφυγε. Έφυγε, την έκανε, ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που ο Καρυπίδης συναντιέται στην Αμερική. Αυτή την ώρα πρέπει να είναι σε εξέλιξη συνάντησή του με τους Αμερικανούς. Και θέλουμε, ας πούμε, το καλύτερο είναι να είναι και οι δύο, έτσι. Το καλύτερο είναι να συνεχίσουν και οι δύο. Κοίτα, όταν λες και οι δύο, τι εννοείς, οι δύο Αμερικανοί ή η πλευρά του Αμερικανού και ο Καρυπίδης. Να πάρει μετοχές και τον Παπαδόπουλος και ο Καρυπίδης. Εντάξει, είναι λίγο, δεν είναι δίκαιο τώρα ο Καρυπίδης έβγαλε το κάρα από τη λάσπη και ξαφνικά να φύγει. Μα δεν είπε, παιδιά, αυτό που έλεγα πριν με τον Παύλο, ο Καρυπίδης δύσκολο να πουλήσει αυτή τη στιγμή. Το πιο πιθανό είναι, αν το δεις ρεαλιστικά και στεγνά, είναι να τους βάλει και αυτούς μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι, η όλη κουβέντα όμως έχει να κάνει με ένα πράγμα και εξαρτάται από ένα πράγμα. Αυτοί θα του κάνουν την πρότασή τους. Ναι. Έτσι. Το θέμα είναι τι θέλει ο Καρυπίδης. Αυτό είναι το ζήτημα. Όλα εξαρτώνται από αυτό. Αν υπάρχει καλή διάθεση από τον Καρυπίδη για συνεργασία, με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα τα βρούνε, πιστεύω. Σε ό,τι και αν, τα βρούνε. Νομίζω ότι ο Καρυπίδης πραγματικά θέλει να προχωρήσει ο Άρης και να τον κάνει να διεκδικεί και τίτλους, να διεκδικεί και κύπελλα, να διεκδικεί από όλα, να είναι πάντα στις θέσεις της Ευρώπης. Αυτά σίγουρα τα θέλει ο Καρυπίδης. Λοιπόν, ήθελα λίγο, δεν ξέρω ο Ερέρα αν έκανε κάποιες εισηγήσεις για τα δύο αμυντικά χαφ που είχε φέτος ο Άρης και που ήταν πάρα πολύ καλοί και σκληροί παίκτες. Και για τον Ιντζόγλου και για τον Μουμίν έχει κάνει εισήγηση. Ακόμα όχι, από όσο ξέρω. Όχι, Ακόμα... Δεν ακούγεται δεν τίποτα. Δεν έχει καταλήξει οριστικά στους παίκτες που θα κρατήσει. Σίγουρα κάποιους τους έχει... σίγουρα για κάποιους είναι σίγουρος. Τι σίγουρα για κάποιους είναι σίγουρα, σε κάποιους έχει καταλήξει. Αλλά για κάποιους νομίζω ακόμα δεν έχει υπάρξει τελικές του αποφάσεις. Και νομίζω ότι στο κόλπο μπαίνει και το οικονομικό πάντα. Σε όποια κουβέντα γίνει. Και νομίζω σήμερα και διάβασα και σε κάποια εφημερίδα έτσι είδα από ένα περίπτερο ότι ο Διαμαντόπουλος μάλλον είναι στο να μείνει. Ή είναι στους παίχτες που προκρίνονται προς παραμονή. Ο Διαμαντόπουλος, ο Πασάς, ο Τζανακάκης, ο Παυλίδης. Είναι στους παίχτες που είναι πολύ πιθανό να παραμείνουν. Αυτό ήταν το καλύτερο δώρο γιατί ο Πασάς είναι η μεγάλη συμπάθεια δικιά μου και πιστεύω ότι στη Super League είναι από τους πιο γρήγορους παίχτες ο Πασάς. Κοίτα, ο Πασάς είναι ένας ποδοσφαιριστής που φέτος έκανε ένα καλό φινίσιο στο πρωτάθλημα. Δεν του βγήκε όμως πολύ διότι για μένα και βάσει ποδοσφαιρικής λογικής τις περισσότερες φορές αγωνίστηκε σε μια θέση που δεν την ξέρει. Αυτό του επιτελικού μέσου δεν είναι φυσική του. Ο Πασάς είναι φύση πλάγιος επιθετικός. Είναι εξτρέμ. Από αριστερά ή από δεξιά, από αριστερά. Κυρίως από τα δεξιά του πάει καλύτερα, αλλά και από τα αριστερά.
Ναι. Για να μπαίνει μετά από το πόδι. Αυτά. Ωραία. Έγινε, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, όχι άλλο, γιατί σιγά σιγά θα κλείσουμε κιόλας με την εκπομπή. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, θα τα πούμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 5, ως All About Aris On Air. Ως Μπαλαντέρ θα τα πούμε το βραδάκι λίγο μετά τις 10. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.